Δεύτερο μέρος της εκπομπής λοιπόν και πάμε να ανοίξουμε το θέμα με τους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς, οι οποίοι σήμερα έβαλαν λουκέτο, διαμαρτυρώμενοι φυσικά και διεκδικώντας αυτά που τους αναλογούν. Και όχι άδικα, Μπάμπη, έτσι. Όχι άδικα, δίκαια και οικονομικά είπαμε αιτήματα και θεσμικά. Και έχουν οι άνθρωποι τα δικιά τους, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να τον ευχαριστήσουμε που είναι μαζί μας, τον κύριο Γιώργο Πιτζόπουλο, είναι επίτιμος πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Και ευχαριστούμε για την πρόσκληση που μας έχετε κάνει. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχτήκατε, γιατί η αλήθεια είναι ότι αφορά πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου, οι εξελίξεις και πόσο μάλλον η εύρυθμη λειτουργία των ιδιωτικών παιδικών σταθμών. Και ξέρετε, εμάς μας ακούγεται και κάπως παράλογο πώς γίνεται σήμερα να μιλάμε λοιπόν για ανεξόφλητες οφειλές του κράτους προς εσάς και κυρίως ότι έχει να κάνει με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, με τα περιβόητα βάουτσερ τέλος πάντων, με τα οποία φιλοξενείται ένα πολύ μεγάλο αριθμό παιδιών στους παιδικούς σταθμούς. Σωστά. Το πρόγραμμα αυτό με τα βάουτσερ το θεωρώ πολύ σημαντικό γιατί βοηθάει την ελληνική οικογένεια. Και τη βοηθάει σε μεγάλο βαθμό να μπορέσει να προσεγγίσει και να φέρει τα παιδιά του στους παιδικούς σταθμούς. Ναι. Πράγμα που είναι πλέον, όπως ορίζουν και αναπτυξιολόγοι, αναγκαίο. Ένα παιδί από τα 2,5 και μετά είναι σχεδόν απαραίτητο να ενταχθεί και να κοινωνικοποιηθεί μέσα στους χώρους του δικού μου. Αυτό δημιούργησε ένα μεγάλο ρεύμα από τους γονείς το να φέρουν τα παιδιά τους, είτε σαν βρέφη είτε σαν νήπια. Αλλά το πρόγραμμα σε πολλές περιπτώσεις ολισθαίνει. Βέβαια, σήμερα ενημερωθήκαμε ότι αυτές οι παλιές οφειλές θα τακτοποιηθούν μάλλον και εντός της ημέρας. Εγώ προσωπικά δεν είδα στους λογαριασμούς κάτι του σχολείου μας. Αυτό είναι μια τωρινή εξέλιξη λοιπόν, έτσι. Ναι, ναι, σήμερα η υφυπουργός είχε μια συνάντηση με κάποια στελέχη και είπε ότι από σήμερα θα ξεκινήσουν όσον αφορά τις περσινές οφειλές. Κύριε Πιτζόπουλε, μιλάμε για οφειλές 4-5 μηνών για την περσινή σεζόν. Ίσως και παραπάνω. Και παραπάνω. Μάλιστα. Είναι κάτι παράξενο, γιατί όπως αναφέρει και η ΚΙΑ, αυτά θα έπρεπε να έχουν εξοφληθεί μέχρι 10 Οκτωβρίου. Uh-huh. Και αυτό συνέβαινε σε σπάνιες περιπτώσεις. Δηλαδή, έμενε ένας μήνας ή δύο το πολύ και τους καλύπτανε μέχρι τον Οκτώβριο. Και με αυτή την σύνοχη και συνέχεια, με αυτή την αντίληψη συνάρτη, μπορούσαν και κάλυπταν τις ανάγκες τους. Τώρα με αυτό που δημιουργήθηκε, υπήρξε πολύ μεγάλο πρόβλημα σε ρευστότητα και πάρα πολλοί σταθμοί, και όχι μόνο στην Κρήτη, είχαν θέμα διωσιμών. Ας ευχηθούμε ότι αυτό που είπε η κυρία Κεφάλα θα ισχύσει, γιατί πολλές φορές έχουμε ακούσει από στόματα πολιτικών υποσχέσεις που δεν έχουν τηρηθεί. Ας πούμε, υποθέτω και εύχομαι να τακτοποιηθεί αυτό το θέμα για να μπούμε επιτέλους στη σημερινή χρονιά, στη φετινή χρονιά, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Uh-huh. Οι ανακοινώσεις που έχω μπροστά μου λένε ότι θα ξεκινήσει και η φετινή σχολική περίοδος να εξοφλείται, οπότε είμαστε σε αναμονή. Βέβαια, η απεργία μας δεν είχε να κάνει με το οικονομικό και μόνο, κυρίως είχε να κάνει με το θεσμικό πλαίσιο. Σωστά. Που διέπει τους χώρους μας, με πολύ μεγάλα προβλήματα. Πριν από 3,5 χρόνια, 4, η πρώην Υπουργός Εργασίας, κυρία, να θυμηθώ και πώς τη λέγανε, τέλος πάντων, που ήταν αρμόδια για τους παιδικούς σταθμούς, δημιούργησε μετά από 30 χρόνια όλες αυτές τις προϋποθέσεις για να κινηθούν οι παιδικοί σταθμοί με ευρύτητα στη σύγχρονη εποχή, με μεγάλη ταχύτητα. Δημιούργησε επιτροπές ένθεν και ένθεν από το Υπουργείο και από εμάς. Μας κατέθεσε ένα πρόγραμμα, το οποίο το ονόμασε Κυψέλη, πάρα πολύ παραγωγικό και σημαντικό για αυτές τις ηλικίες. Είχαμε αρκετές επαφές με τις επιτροπές του Υπουργείου και ξαφνικά αυτό σταμάτησε. Τώρα με τη νέα ηγεσία ευχόμαστε αυτό να συνεχίσει και να μην δημιουργηθούν νέα προγράμματα από νέους ανθρώπους, γιατί ξέρετε, όταν αλλάζει ένας υπουργός ή ένας υφυπουργός, πάντα έρχονται νέα δεδομένα. Αυτές οι ανατροπές είναι σχεδόν καταστροφικές. Θεωρούμε, η κυρία Μιχαηλίδου, η Δόμνα, ότι είχε λειτουργήσει σε μεγάλο βαθμό πάρα πολύ πρωτοποριακά καταθέτοντας αυτό το πρόγραμμα.
και με τις επιτροπές και με το πρόγραμμα. Πιστεύω ότι από πίσω στο Υπουργείο είναι η κυρία Μιχαηλίδου. Βέβαια, έχουμε ακούσει ότι θα ενταχθούμε στο Υπουργείο Παιδείας και στο Σχολική. Θεσμικά, εσείς, κύριε Πιτζόπουλο, θεσμικά οι ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί, πού κανονικά θα πρέπει να υπάγονται να ανήκουν, στο Υπουργείο Παιδείας, στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής, σε ποιο Υπουργείο? Θεωρητικά πιστεύω ότι αυτό που αγγίζει το χώρο μας είναι το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Γιατί έρχεται ο χώρος των παιδικών σταθμών να καλύψει κοινωνικά όλα αυτά τα πράγματα που δεν είχαν καλυφθεί τόσα χρόνια. Το Υπουργείο Παιδείας, που και βέβαια είναι ένα Υπουργείο που και αυτό έχει εξυγχρονιστεί, θεωρώ ότι ανήκει καθαρά στην πρωτοβάθμια και όχι στους χώρους του παιδικού σταθμού. Αν σχολιοποιήσουμε και τα παιδιά των 2,5 ετών, θεωρώ ότι θα χαθεί το παιδί. Θα χαθεί ολοσχερός. Ξέρετε, με αφορμή και τη συζήτηση που κάναμε και για τους λόγους για τους οποίους κάνετε και εσείς λοιπόν τις κινητοποιήσεις σας, σχολιάσαμε πολλές φορές ότι η παιδική σταθμή είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικογένειας. Είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί η οικογένεια να εργαστεί, να βγουν και οι δύο γονείς από το σπίτι, να κοινωνικοποιηθεί το παιδί. Οπότε καταλαβαίνουμε και το σκεπτικό αυτό που λέτε. Και δεν είναι μόνο η κοινωνικοποίηση, είναι η καλλιέργεια. Καλλιέργεια, βέβαια, ναι. Θα καλλιεργηθεί σε όλες τις αξίες που έχει ανάγκη ένα παιδί. Το παιδί στις αυτές τις ηλικίες δεν έχει ανάγκη να μάθει, να γράφει, να διαβάζει. Αυτό είναι μια τελείως εσφαλμένη αντίληψη. Πρέπει να ενταχθεί μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο παιδιών και να αρχίσει να μαθαίνει, να ακούει, να συζητάει, να δίνει, να παίρνει. Να μάθει για τους κλασικούς, να καλλιεργηθεί με όλες τις αξίες που απαιτεί. Για να δημιουργηθούν σε αυτό το παιδί βάσεις στο να αναπτυχθεί μες στην κοινωνία μας και να μην έχουμε προβλήματα κοινωνικού φαινομένου όπως άρχισαν και είναι πάρα πολύ ορατά και στην ελληνική κοινωνία. Μάλιστα. Κύριε Πιτζόπουλε, βλέπουμε ότι ένα μέτωπο, ένα ζήτημα για το οποίο διαμαρτύρεστε είναι και αυτό το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, έτσι. Γιατί λοιπόν εκφράζετε εσείς τις αντιδράσεις και τις αντιρρήσεις σας? Θα έλεγα ότι η Ομοσπονδία μας δεν έχει σταθεί σε αυτό. Η Νταντάδες της Γειτονιάς είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα ενός έτους. Ξεκίνησε, αν θέλετε και τη γνώμη μου, πάρα πολύ εύστοχα για τις περιοχές που δεν υπάρχουν παιδικοί σταθμοί, είτε κρατικοί είτε δημόσιοι, είτε ιδιωτικοί, στο να καλυφθούν οι ανάγκες σε αυτές τις περιοχές που όπου τα παιδιά δεν είχαν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε τέτοιες χώρες. Το θεωρώ αρκετά εύστοχο, εάν τηρηθεί στα πρότυπα τα ευρωπαϊκά. Το να ενταχθεί τώρα από εκεί και μετά, δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουν παιδαγωγικά οι νταντάδες. Και θα έχουμε και τρομερές ελλείψεις σε υγεία, σε ασφάλεια. Με ποια κριτήρια ένα παιδί θα μπει σε ένα σπίτι, θα κλειστεί από το ένα διαμέρισμα στο άλλο, για να λειτουργήσει αναπτυξιακά. Αυτό είναι μια αναγκαία συνθήκη σε περιοχές που δεν υφίστανται σε κάποια μακρινά χωριά, δεν υφίστανται χώροι προσχολικής αγωγής. Ναι, πολύ σωστό. Και νομίζω ότι γι' αυτό ξεκίνησε. Και οι ενστάσεις της Ομοσπονδίας μας δεν έχουν να κάνουν με τις δαντάδες. Οι δαντάδες, εάν λειτουργήσουν έτσι όπως μας έχει δοθεί η πρώτη οικία, νομίζω ότι δεν ενοχλήσε τίποτα. Μάλιστα. Περισσότερο, δηλαδή πολύ στόργος για το τίποτα όσον αφορά τις δαντάδες. Αυτό που εμάς μας απασχολεί είναι το θεσμικό πλαίσιο. Ζούμε τα τελευταία 30 χρόνια, είμαι πάρα πολλά χρόνια στο χώρο, εκπροσωπώ την Ομοσπονδία, το σύλλογό μας πάρα πολλά χρόνια. Το θεσμικό πλαίσιο που αυτή τη στιγμή διέπει είναι ένας νόμος που κατά αντιγραφή ανά 5-6 χρόνια αναπαράγεται σχεδόν ο ίδιος. Μάλιστα. Καμία εξέλιξη. Αναχρονιστικό δηλαδή, έτσι απολύτως. Τέλειος. Είναι ακριβώς ο ίδιος από το 65. Μάλιστα. Ακριβώς ο ίδιος. Είναι, δηλαδή μπορώ να σας πω παράλογα πράγματα. Ο νομοθέτης προβλέπει, ας πούμε, στα βρέφη ένα χώρο για να κοιμούνται 50 τετραγωνικά και ένα χώρο για δημιουργική απασχόληση 20 τετραγωνικά. Ναι. Είναι τελείως εξωφρενικό. Και δεν φτάνει αυτό. Έρχονται και οι κοινωνικοί λειτουργοί, ελεγκτές. Και διαβάζοντας τον νόμο, λέει: όχι, παιδιά, κλείστε τα παιδιά στο κλουβί και αφήστε τα να κοιμούνται σε μεγάλο χώρο. Αντιλαμβάνεστε σε τι νόμους στηρίζεται αυτή τη στιγμή το θεσμικό πλαίσιο. Και αυτό είναι ένα πολύ μικρό παράδειγμα. Είναι κι άλλα. Μάλιστα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη συζήτηση την οποία κάναμε, κύριε Πιτζόπουλε. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάντα ενδιαφέρον το να συζητάμε μαζί σας, να συζητάμε για αυτούς τους τομείς, οι οποίοι, ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικοί για την ελληνική κοινωνία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και να σας πω ότι αμέσως μετά από εσάς θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με την κυρία Κεφάλου, οπότε θα της θέσουμε και το κομμάτι και το ερώτημα για τους παιδικούς σταθμούς. Σας ευχαριστούμε πολύ, να σας αποδεσμεύσουμε. Εμείς σαν σωστός και σαν ομοσπονδία σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.